Ευχαριστώ πολύ. Πληροφορήθηκα την επίσημη διορισμό μου από το στούντιο. Μάλιστα. Είναι η πρώτη σα ουσιαστικά τοποθέτηση μετά τον επίσημο διορισμό σα. Έγινε πριν από μερικά λεπτά από τα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άρα ξεκινά ένα δύσκολο αγώνα, κύριε Κασουλίδη. Ε, χαρακτηρίζω τώρα... αυτόν τον αγώνα, όχι τον δικό μου, αλλά από κοινού τη κυβέρνηση, σαν μια προσπάθεια αναρρίχηση στο ΕΒΕΡΕΣΤ. Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Η οικονομία τη Κύπρου πρέπει να σωθεί. Δεν θα επιτραπεί από αυτήν την κυβέρνηση να οδηγηθεί η χώρα στη χρεοκοπία. Σίγουρα θα πρέπει να συνομολογηθεί το συντομότερο δυνατό η δανειακή σύμβαση γιατί μετά έχει να περάσει από το Eurogroup. Μετά από το Eurogroup έχουμε τον μεγάλον δρόμο των Εθνικών Κοινοβουλίων και τέλος η εκταμίευση η οποία πιθανόν να προβλέπεται γύρω στον Ιούνιο. Προσπάθειες καταβάλλονται για με ένα δάνειο γέφυρα για να περάσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Δεν ξέρω τα νεότερα αυτό. Έχει υπογραφεί αυτό το δάνειο, είμαστε κοντά στην υπογραφή. Όχι, ήταν είτε... τρει επιλογέ: δύο από ευρωπαϊκέ χώρε και μία εκτό. Πού βρίσκεται ακριβώ αυτή η ιστορία με το δάνειο, Δεν είμαστε κοντά σε υπογραφή. Είμαστε κοντά στο. Γίνονται βολιδοσκοπήσει, δηλαδή όχι από εμά πια, εντό τη ίδια τη ενδιαφερόμενη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να αποφασίσει και αν υπάρχει θετική ανταπόκριση να προχωρήσουμε στην διαπραγμάτευση αυτού του δάνειου. Δάνειο που θα μα δώσει ανάσε μέχρι τον Μάιο. Μάλιστα, ένα μικρό ποσό που θα μα δώσει ανάσα μέχρι τον Ιούνιο. Άρα, επικεντρωνόμαστε στο δάνειο. Τι άλλο γίνεται ταυτόχρονα, κύριε Κασούλη, σουλίδια αυτά τα 24 ώρα. Ακούστε. Αύριο εγώ θα επιδιώξω να έχω συνάντηση με τον νέον Υπουργό τον συνάδελφο μου, τον κύριο Σαρρή. Ε, θα καθίσουμε κάτω με τη βοήθεια να εκπροσώπων λειτουργών από το Υπουργείο Οικονομικών και Εξωτερικών. Ασφαλώς δεν θα παρακάμψουμε τους εν ενεργεία υπουργού που είναι εκεί στη θέση τους μέχρι την Πέμπτη για να ενημερωθούμε, να ενημερωθεί και ο Πρόεδρος έχει δηλώσει νομίζω ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί και με τον διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα και με τον Υπουργό των Οικονομικών να δούμε πού ευρίσκονταν οι διαπραγματεύσει με την Τρόικα και σε ποιο στάδιο έχουν φτάσει, ποια είναι η κατάσταση των ταμείων του κράτου, όλα αυτά ακόμα. Εμείς Άρα θα να αύριο, αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο. Εύχομαι, Είδαμε ναι. τα συγχαρητήρια, τηλεγραφήματα και όλα αυτά. Πίσω από αυτά, μέσα από τι τηλεφωνικέ επικοινωνίε ή τι δικέ σα ή του νέου Προέδρου, τι προκύπτει, Ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που λαμβάνουμε από ξένου ηγέτε, Ευρωπαίου ηγέτε, από ανθρώπου κλειδιά. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη προσδοκία στην κυβέρνησή μα να προχωρήσει με γοργά βήματα, με βούληση να όπως είπε και χθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να είμαστε συνεπείς και υπεύθυνοι στις δικέ μας υποχρεώσεις, αλλά παράλληλα σαν ανταπόκριση αυτής της συνέπεια θα είναι και η αλληλεγγύη των εταιρών μας. Μάλιστα, άρα μπαίνουμε σε μια δύσκολη μάχη. Θα πρέπει όλοι να παλέψουμε για το καλό τη Κύπρου, κύριε Κασουλίδη. Και σε αυτήν τη μάχη κανένα δεν περισσεύει. Όλοι θα πρέπει να δώσουμε αυτήν τη μάχη και ελπίζω να την κερδίσουμε. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στα νέα σα καθήκοντα. Και κουράγιο θα σα χρειαστεί και δύναμη.